Η πρώτη γιορτή του φαγητού και της μουσικής έρχεται στην Καβάλα. Ξεκίνησε αυτό σε όλο τον κόσμο. Ήρθε και στην Ελλάδα ως Street Food Festival. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει στην Ελλάδα και τώρα θα έρθει και στην Καβάλα. Στο κομμάτι του φαγητού ουσιαστικά θα έχουμε κάποιους εμπόρους με καταστήματα εστίασης που θα έρθουν από την πόλη μας κυρίως, βέβαια και από άλλες περιοχές, αλλά κυρίως από την πόλη μας. Θα μαγειρεύουν το φαγητό τους μέσα σε σπιτάκια της διοργάνωσης, θα το πουλάνε, θα έρχεται ο κόσμος, θα το παίρνει και θα το απολαμβάνει σε έναν από τους χώρους που θα έχουμε στήσει, που θα έχει πάγκους και τραπέζια. Επίσης θα έρθουν εκθέτες με τοπικά προϊόντα για να εκθέσουν τα προϊόντα τους, γιατί εκείνη την περίοδο στην Καβάλα έχουμε και πολλούς τουρίστες. Η WWF, η οργάνωση, θα έρθει και θα κάνει την ετήσια έκθεσή της με θέμα τη σωστή διατροφή. Θα έρθουν σεφ από όλη την Ελλάδα, από το Chef Club και σε τρία στούντιο μαγειρικής θα δείξουν συνταγές από έθνη κουζίνα και θα κάνουν κάποιες επιδείξεις με τηγάνια και φωτιές, κάτι πολύ εντυπωσιακό. Θα έχουμε θεματικά εργαστήρια για παιδιά, θεματική έκθεση φωτογραφίας, θεματικό γκράφιτι, πολλά πράγματα. Σε ποιο ακριβώς απευθύνεται, υπάρχει ένα συγκεκριμένο κοινό που μπορεί να έρθει να το δει ή μπορούν να έρθουν όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον από περιέργεια και θέλουν να δουν τι ακριβώς θα κάνετε εδώ πέρα? Το φεστιβάλ μας απευθύνεται σε όλο τον κόσμο της Καβάλας και όχι μόνο της Καβάλας, και κυρίως αυτούς που λατρεύουν το φαγητό, αλλά ακόμα και σε εμπόρους που θα θέλουν να εκθέσουν το φαγητό τους ή κάτι μοναδικό από τις κουζίνες τους. Να πούμε λίγο ημερομηνίες και ποιες θα είναι οι ώρες που θα μπορεί να προσέρχονται να σας βλέπουν εδώ πέρα. Αυτό θα γίνει 13 και 14 Ιουλίου, πέφτει Παρασκευή και Σάββατο, στο Πάρκο Φαλήρου, γι' αυτό και λέγεται Park Food Festival, δηλαδή στο πάρκο, φεστιβάλ του στο πάρκο, από τις 6 μέχρι αργά το βράδυ. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη ή θα υπάρχει κάποια συμμετοχή? Ακριβώς, θα είναι ελεύθερη είσοδος. Στο κομμάτι της μουσικής να πούμε, γιατί το φεστιβάλ δεν είναι μόνο φαγητό αλλά και μουσικής, θα έχουμε συναυλίες από γνωστούς καλλιτέχνες όπου θα τους μάθετε σε λίγες ημέρες, που θα παίξουν με ορχήστρες νέων της περιοχής. Και στις συναυλίες η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη από το κοινό? Ναι, ακριβώς, όλες οι δράσεις που θα γίνουν στο Πάρκο Φαλήρου, όλα τα χάπενι, όλες οι επιδείξεις θα είναι δωρεάν για όλους. Βέργο, η τοπική κοινωνία, οι Καβαλιώτες λατρεύουν το φαγητό, πώς το βλέπεις εσύ? Εγώ πιστεύω το λατρεύουν το φαγητό και αυτό φαίνεται από τα μαγαζιά που ανοίγουν πλέον, που έχουν πλέον υγειονομικό ενδιαφέρον και όχι μόνο οι καφετέρειες, αλλά ακόμα και πρωινάδικα, ίσως κάτι για το μεσημέρι, ταβέρνες, και νομίζω πως η λατρεία για το φαγητό θα τους φέρει και κοντά στο φεστιβάλ.